Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Elite by Betson. Καλώς ορίζουμε από την Sony Carina. Ελπίζουμε η ζωή σας να είναι ήδη καλή και να γίνει έστω και λίγο καλύτερη με την αναμέτρηση που παρακολουθούμε τώρα. Και συγκεκριμένα αυτή μεταξύ Lethal Pistols και φαβορίτες. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για την αγωνιστική της Elite by Betson. Έχουμε μπει σιγά σιγά στο Φεβρουάριο, οπότε σιγά σιγά επαναλαμβάνω και τα playoffs είναι κάτι που ενδεχομένως να αρχίζουν να σκέφτονται σιγά σιγά οι ομάδες. Σιγά σιγά, όπως είπα άλλες τρεις φορές μέχρι τώρα. Μία από τις πρώτες κατοχές είναι για τις φαβορίτες. Για τρεις μπήκε και βγήκε και μπήκε τελικά η μπάλα. Προηγουμένως μπήκε και βγήκε και βγήκε και εδώ. Από τη γωνία στόχησε ο Χατσί Παναθείου. Τι? Ο Γεωργίου μετά από passing game βρέθηκε αμυγός ελεύθερος, αλλά στόχησε. Αντί Αθανασίου, σουτ για 3. Είναι άστοχος, όπως εσείς που έκανε τη σχετική χειρονομία, δεν μπήκε το τρίποντο όμως. Ο Ιωάννης Κεφτιόγλου, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως σχετικά με το παιχνίδι. Οι φαβορίτες οι οποίες προέρχονται από ήττα απέναντι στους Σικάριους μόλις 2 μέρες πριν, 2.48 ώρα πριν, οπότε ενδεχομένως να είναι αρκετά κουρασμένες. Τους, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, οι Lethal Pistols έχουν τραυματισμούς και πολύ μεγάλες απώλειες. Πρωτογερόπουλος και Καραγιαούρης μας έκαναν κάποιες δηλώσεις και αυτοί την ομάδα τους πριν από τον αγώνα. Τέτοιες δηλώσεις μπορείτε να βρίσκετε και στη σελίδα μας στο Facebook Μπασκετάκι Salonika League. Συνεντεύξεις των παιχτών πριν τα παιχνίδια, συνεντεύξεις των MVP μετά τα παιχνίδια προφανώς. Καθώς και πλούσιο backstage οπτικό ακουστικό υλικό. Μιλάμε γενικώς για πολύ backstage υλικό. Καραγιαούρης κέρδισε τις πρώτες βολές του παιχνιδιού. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζολακίδη. Μπάλα θα βγει εκτός. Καραγιαούρης και Τζολακίδης ξεκινάνε στην βασική πεντάδα αυτή τη φορά. Σε προηγούμενο παιχνίδι είδαμε τον Καραγιαούρη να αλλάζει τον Τζολακίδη. Και για overplay άμυνα δεν κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Ο Καραγιαννιώτης υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα. Καλά βγήκε εκτός, Γαλλίς επαναφέρει. Καραγιαούρης ζήτησε την μπάλα προηγουμένως, θα την πάρει τώρα ο Καραγιαννιώτης. Πάει πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα, το Eurostep κάλυψε πολύ δαπέντιο χώρο και άφησε την μπάλα στο καλάθι με δεξί lay-up. 3-3. Αρκετά χαμηλό τέμπο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Σε αυστηρή ζώνη το αμυντικό σύστημα των Pistols τώρα, 2 και 3. Στρώματα άμυνας εντός εισαγωγικών. Εσείς ο Γλου, στα 7 δευτερόλεπτα. Καλό passing game, βρέθηκε ελεύθερος αλλά στόχης ο Δανακίδης. Υπάρχει rebound της καυτή πάσα από τον Ρενιώτη στο Γαλλί. Συνεννοείται με τους παίκτες για να εκτελέσουν κάποιο σχήμα. Στα 10 δευτερόλεπτα θα προστάρει, θα γυρίσει ο Καραγιαούρης και συνειδητώσει άμυνα πάνω του. Σκαστή πάσα ωραία στον Τζολακίδη, ο οποίος δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Σίσογλου θέλει να τρέξει. Στη weak side συγκρατεί την μπάλα. Μια έξτρα πάσα σου για 3. Είναι εύστοχος! Ο Κωστόπουλος πήρε την έξτρα πάσα από τη γωνία. Ο Τζολακίδης δεν πήρε το σουτ. Lethal Pistols, οι οποίοι είναι η ομάδα με τα περισσότερα λάθη στην Elite by Betson μέχρι στιγμής, 15,3. Αρκετά επιρρεπής ομάδα στο λάθος, για να δούμε αν θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν στους για 3. Από τον Παπαγεωργίου. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν οι φαβορίτες. Οι οποίες έχουν κάποιες προσθήκες, αλλά ο βασικός τους κορμός είχε παίξει ενάντια στους Σικάριους 2 μέρες πριν. Για 3 και πάλι έτσι το χώρο του Κωστόπουλου, ο οποίος είχε βρεθεί ελεύθερος. Βόμπερ φώναξε κάποιος από τον πάγκο των φαβορίτων. Συμφωνώ. Πολλά τρίποτα μέχρι στιγμής. Παρά το γεγονός ότι το τέμπο είναι αρκετά χαμηλό. Καλής. Αλλάξει τον ψηλό.
Για τρεις υπάρχει σφύριγμα. Σφύριγμα δεν είναι ετεροχρονισμένο, θα μετρήσει το τρίποντο. 9-9. Όλα καλά. Πιτόπουλος. Μέχρι μέσα της Ισόγλου θα κερδίσει το φάουλ. Για δύο βολές. Πήρε το χρόνο και φτώσει στην πρώτη της Ισόγλου. Στοχοστή στη δεύτερη, 9-11. Στάκης παίρνει την μπάλα. Αλλά δεν θα βγάλει την μπάση από τον Καρατζαούρη. Σιζόγλου. Έχει πέναντι του. Κιντόπουλος. Λακίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα αλλάζει πάσα, καλό passing game. Κιτόπουλος έχει βρεθεί στην κίνηση, ωραία πάσα θα πάρει, αλλά θα στοχίσει. Ο Γιαννακίδης σε ένα running floater δεν το δικαιώσε αυτή τη φορά. Παραδείγματος στο rebound. Θα πάρει κάποιος κρίση από το χρόνο, θα πάρει σε δεύτερο. Το Λακίδης έχει μαζέψει δύο παίκτες πάνω του, μαζέψει εντός εισαγωγικών. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα. Αυτή θα βγει εκτός και είναι για τους. Lethal Pistols εκ νέου. Δεν βγήκε σε πρώτο χρόνο το pick and roll. Στου 3 με άστοχο το Γερόπουλος. Στη ρακέτα βοηθήστε, φώναξε κάποιος από τους φαβορίτες από τον πάγκο. Πάει πάρα πολύ γρήγορα μέχρι μέσα, δεν καταφέρνει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Γιαννακίδης. Καλής. Ο Γερόπουλος, καυτή πάση του Καραγκιαούρη, ο οποίος δεν θέλει να χάσει χρόνο, θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Θα μετρούσε το τίποτα που πήρε, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν δύο βολές. Επίσης το πρόσωπο, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Όλα καλά. Δίνει και το χέρι με τον Χατζή Αθανασίου. Ωραία στιγμή για τον αθλητισμό. Κάτσεν σούτ, ένα ακόμα και αυτό εύστοχο από τον Γιαννακίδη από τη γωνία. 10-14. Κάνουν πάρτι έξω από τη γραμμή των 6.75 οι φαβορίτες μέχρι στιγμής. Τώρα 5.5 πρώτα αγωνιστικά λεπτά. Οι νομιλικές μάχες ζητάει την μπάλα ο Καραγιώλης, δεν θα πάρει πρώτο χρόνο. Τσολακίδης δεν θα τον τροφοδοτήσει ούτε αυτός, ούτε ο Γαλής το έκανε προηγουμένως. Και από την άλλη ο Καραγιώλης δεν θα πάρει ούτε τώρα την μπάλα. Την πάρει ο Γαλής για 3, είναι άστοχος. Κάτσεν σούτ απέναντί του τον Θανασίου. Υπάρχει θετικό φάουλ που έχει δοθεί στο Καραγκιαούρη. Οι ομιλικές μάχες που έδινε μέσα στη ρακέτα τελικά τον πρόδωσαν. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Οι φαβορίτες έχουν την κατοχή και τη διαφορά υπέρ τους στο συν 4, 10-14. Από δύο ομαδικά φάουλ έχουν οι δύο ομάδες. Ομαδικά φάουλ οι δύο ομάδες, οκ. Μικρός πλεονασμός, το προσπερνάμε. Εσείς όγλου. Του Καρδιούρα απέναντί του. Πάει να το παίξει στα πόδια όπως φαίνεται. Πάει και ο Τσολογίδης πάνω του. Είχε διπλώσει άμυνα πάνω του. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε ελεύθερος παίκτης, αλλά αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Παπαγιοργίου.
Χαραγιονιώτης, ο Λακίδης θα γυρίσει, θα στοχίσει όμως. Ο ίδιος το επιθετικό rebound από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 12-14. Στόπουλος. Στόπουλος. Νανακίδης για 3 έχοντας τον Γεωργίου απέναντί του, δεν πήρε κάποιο screen. Υπήρχε παίκτης πίσω από τον Γκολαντίπολο, ο Τικτόπουλος. Παραγγελιώτης Πρωτογερόπουλος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε ποιο θα αλλάξει. Στην πάσα, ο Παραγγελιώτης θέλει να αποστάρει στα 6 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει με πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, μεγάλη καμπύλη. Έχει πολύ καλή άμυνα προς τον αντίπαλος. Ο Παραγγελιώτης αστόχησε. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος και εσείς ο Γλουσούτια 3, είναι άστοχος, υπάρχει rebound το καλή, δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικήσει το επιθετικό rebound στα πέριξ της ρακέτας των Pistols. Καλή σε ένα πιο χαμηλό τέμπο, δώσει δεύτερο σκηνό ο Καραγιαούρης, θα το εκμεταλλευτεί αυτός. Μέχρι μέσα θα δει την μπάλα στο καλάθι, δεν τα κατάφερε, υπάρχει επιθετικό rebound με τη μία και καλά από τον Τζολακίδη. 14 όλα. Ένα μικρό σερί 4-0 από τους Pistols τώρα, συγκρατεί την μπάλα. Ο Γιαννακίδης, σώμα καθαρά. Φωνάζει από τον Γιώργο από τον πάγκο. Φανταστική κίνηση, δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και Σίσογλου. Καλύψε πάρα πολύ ένα αέριο χώρο. Αργά και βασανιστικά η μπάλα περπάτησε εντός εισαγωγικών εκτός από την ρακέτα. Εντός εισαγωγικών εκτός ρακέτας. Φέρει το σκρίν στην κορυφή ο Παναγιώτης. Ο Γεωργίου στις 3, μαρκαρισμένο, είναι άστοχο, υπάρχει αμυντικό rebound. Τον Ζητόπουλο. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε 2. Θα μετρούσε και το καλάθι αν έμπαινε, θα αρκεστεί σε 2 βολές ο Τενοκίδης. Δεύτερο φόρο το 99 ο Ψιλός. Μην τον αλλήγω. Πριν δεύτερο φάουλ του Τσολακίδη, ενδεχομένως να χτυπάει καμπανάκι νοητό στον πάγκο των Pistols. Δεν στις 2 από τον Τσολακίδη. Καλής. Ο Γερόπουλος έχει περάσει, έχει αλλάξει τον Καραγιαούρη. Είναι από τα screen και παίρνει την μπάλα. Μέσα ο Γαλής υπάρχουν. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ. Της πλειοσής των Χατζη Αθανασίου. Την αποστάρει τον Τζερόπουλος. Καλής, σκαστή πάσα στον Τζερακίδη, επειδή είναι φορτωμένος με δύο φάουλ, υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα. Φαουλ χαμηλά. Τελευταίο που είχαν να δώσουν οι φαβορίτες. Καλής ο Γερόπουλος. Θα πάρει την μπάλα ο Γαλής. Έχει βγει στη γωνία τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Σου για 3 έχω ελευθερώσει και είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Διτόπουλο. Μελακίδης. Και ο Μαρκόπουλος ετοιμάζεται να περάσει και τους Lethal Pistols. Για πρώτη φορά απόψε στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει η κλέψιμο τελικά στη γωνία από τον Τζορακίδη. Όταν θέλει να τρέξει. Καραγιονιώτης. Υπάρχει το σκρίνο από τον Γερόπουλο στα 10 δευτερόλεπτα. Θα χάσει τελικά την μπάλα. Έχει ξεχυθεί εντός εισαγωγικών στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά τον ακολούθησε ο Γαλής. Πάει μέχρι μέσα. Θα αρχιστεί σε 2 βολές. Και βγει στο ανοιχτό γήπεδο διπλάση. Έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Από εδώ. Όχι. Παπαγεωργίου περνάει, διορθώνω. Έχει μια μικρή αλλαγή στα νούμερα.
Ένα μικρό μπέρδεμα, όλα καλά. Άστοχο στην πρώτη βολή. Άστοχο και στη δεύτερη ο Κωστόπουλος. Υπάρχει και αμυντικό rebound από τον Τζολακίδη. Γαλής στις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου δεκαλέπτου. 14-14 το σκόρ έχει παραμείνει έτσι εδώ και αρκετή ώρα. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι πραγματικά. Χαμηλό τέμπο, χαμηλό σκόρ, συμβαδίζουν τα δύο. Ο Γεωργίου, καλό passing game, Καραγιονιώτης έχει βρεθεί με δύο παίκτες. Jump shoot, έχει κερδίσει φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Γιανακίδη, ο οποίος έχει κάποιες διαμαρτυρίες. Αλλαγή έχει πρώτα να γίνει ο Καραγιώτης από τον μπάγκο, ο οποίος κάνει double και ως coach. Ο Μαγιωργίος θα περάσει τη θέση του Τσολακίδη, χαμηλώνει το σχήμα του τώρα η Pistols. Έστω το στην πρώτη βολή. Ο Καραγιωνιώτης, 15-14. Και στη δεύτερη, 16-14. Υπάρχει το πρώτο time-out στο παιχνίδι που έχουν καλέσει οι φαβορίτες. 16-14, 13,9 για το τέλος. Όλα τα δευτερόλεπτα για τους φαβορίτες. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν κάτι στην τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Κατοχή είναι για τους μαύρους. Πολλές αλλαγές στα screen. Έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Πάει για το running floater. Είναι άστοχος. Τόπουλος 0,3. Κατοχή είναι τους φαβορίτες. Στους παίκτες φωνάζει ο Παράσος και ο Καραγιώτης του Γιάννη. Έχω την εντύπωση ότι θα μετρούσε αν έμπαινε. Από το Δημάση δεν μπήκε. Ειδικό σκορ πρώτης περίοδου 16-14. Το παιχνίδι παραμένει πολύ ενδιαφέρον. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στη ζώνη Χαρίνα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Σε μια αναμέτρηση σημαντική, τόσο βαθμολογική όσο και από την πλευρά θέαματος. Πάνω από εμάς και Βασιλόπουλοι. Όλες οι αναμετρήσεις στην Elite by Betson είναι σημαντικές προφανώς. Ειδικά τώρα που έχουμε μπει στο Φεβρουάριο, επαναλαμβάνουμε και οι ομάδες σκέφτονται ενδεχομένως τα play-offs. Υπάρχει κλέψιμο από τον Καραγιωνιώτη στο κέντρο του γηπέδου. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κλέβοντας από τον προσωπικό του αντίπαλο που προέκυψε. Από τον Κουρτόπουλο. 18-14. Λιβάσεις. Και εσείς ο Γλούς θα ξαναδώσει στον Κωστόπουλο, ο οποίος ο στάρ για 3 είναι άστοχος airball. Καραγιωνιώτης. Συνήθεια από 2, σουτ για 3, υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Τα μαθηματικά βγήκαν, το σουτ βγήκε αλλά στόχισε από τη δεξιά πτέρυγα. Ο Γεωργίου θα γυρίσει και εσείς ο Γλωνάμψης σε 2, κέρδισε και τον Γαλλί και τον Γεωργίου. Για 3 είναι άσχημο μακαρισμένο αυτή τη φορά από την κορυφή. Ψάχνει την πάση και την κρίση του Σίσογλου, ο οποίος πάει μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ. Μετά την πολύ ωραία πάσα στην κίνηση από τον Μάτζαρη. Υπάρχει ένα ακόμα time out, επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. 18-18, οι δύο ομάδες δεν λένε να βρουν ρυθμό που να αφήσει πίσω τους αντιπάλους τους. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στη Sony Carina, το σκορ είναι στο 18-18, οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ. Μετά από 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, αγωνιστικά πάντα μιλώντας. Yeah.
Σαββλό τη τελείωση πολύ που δικαιούνταν. 18-19 ξανά μπροστά οι φαβορίτες. Τζον Πρέσ θα το διασπάσει. Καλό πάση Γκέιμς να βρει και μπάλα. Ο Λεμιώτης για τρίτη το καλή είναι άστοχος. Υπάρχει η αμυντικό rebound. Θέλω να τρέξει τώρα οι φαβορίτες. Πάς Γιάννης. No look pass του Μιζίσογλου, ο οποίος πήγε, είχε βρεθεί σε ένα αρκετά άβολο σημείο όπως φάνηκε. Βρήκε την πάσα. Μετά στις δύο παίκτες ο Γιάννης και στόχισε. Καλής. Περνάει ένα μας από δύο. Ο Γιαούρης υπάρχει deflection και όχι κλέψιμο τελικά. Τελικότερα του τελικά υπάρχει κλέψιμο. Σκαστή πάσα ωραία, 2-1-2-1. Πολύ ωραία εκτελεσμένος εφνιδιασμός με τελικό αποδέκτη του Γιαννακίδη. Καλής. 18-21. Πρωτογερόπουλος. Παραγιονιώτης ξαναβάρει την μπάλα μέσα από την ρακέτα. Όσο από Βαγιονίου πάει μέσα jump shoot. Μπάλα μπήκε, βγήκε και μπήκε τελικά. Χειροκροτήματα και από τους δύο πάγκους. Για την ίδια φάση. Κάτι βλέπουμε σε κάθε φάση. Και εσείς ο Γλουπάει μέχρι μέσα από το Eurostep. Άφησε την μπάλα στο καλάθι coast to coast. 20-23. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι φαβορίτες στη δεύτερη περίοδο. Καλής. Υπάρχει το screen. Νιώτη έχει εκεί να παίξει καλή άμυνα και το κάνει ο Δημάσης. Νιώτη θα γυρίσει, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος ή βρήκε μάλλον χώρο. Και τα δύο έγιναν την ίδια στιγμή. Τέλεια συνταγή για να έρθουν άλλοι δύο πόντι στο ενεργητικό. Το σακούλι για να το πούμε πιο λαϊκά εντός εισαγωγικών των Lethal Pistols. 22-23, σαφώς θα αναγνωρίσει διαφορά. Τη σύζυγο θα πάρει ωραία πάσα. Απορρόφησε τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του από τον Πρωτογερόπουλο και πέτυχε δύο πόντους. Πολύ δύσκολο καλάθι. Καλή. Jump shoot. Πήγε λίγο μέχρι μέσα. Άφησε την μπάλα. Θα φύγει από τα χέρια του. Και αυτή η κατέληξη στο καλάθι. Πολύ ποιητική η τελευταία πρόταση. Δεν πειράζει, δεν θα έξτρα ποιητής απόψε. Είναι το κλίμα της Elite by Betson που με ενέπνευσε. Συμπιά 3 μετά από πολύ ωραία προσποίηση. Είναι άστοχος ο Γιαννακίδης. Συμπορτώσει και τον προσωπικό του αντίπαλο. Στο πάρτι από την μπάλα. Δηλαδή ανάμεσα σε 3 παίκτες ο Καραγιώτης. Βρέθηκε ελεύθερος ο Γαλλής. Συμπιά 3 μετά από μια τρίπλα. Ευστόχησε. Είναι και μια τρίπλα for good measure. Έχουν προαναγγελθεί αλλαγές, τώρα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Με Διαθανασίου θα περάσει στη θέση του Κωστόπουλου. Στη Σίσογλου θα περάσει στον πάγκο ο Πολυνόπουλος στη θέση του. Διαθανασίου. Θα πάρει το τρίποδο ενώ το βρήκε ο Βαλτιέρης. Μέσα από την αδύνατη πλευρά στους για 3. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Είναι άστοχο από το Δημάση. Οι φαβορίτες κυνηγάνε ακόμα το τρίποδο. Αυτό έχει βοηθήσει πολύ στην αρχή του πρώτου δεκαλέπτου ειδικά. Και μέσα κοντρα σε 2 αντιπάλους θα χάσει την μπάλα. Καραγιωνιώτης θα αρκεστεί σε 2 βολές. Στο χρόνο δεν υπάρχουν πολλές. Δικό μου λάθος. Καλής. Καμπχίνη για τους Pistols. Για 3 κοντό το σούτ είναι άστοχο. Δεν θέλω να τρέξουν οι φαβορίτες. Να το άστοχο σούτ του Παπαγεωργίου. Θα έρθει κάτι καλό. Χειροκροτήματα από τον Παγκό για την προσπάθεια. 27-27. Το ντέρμπι καλά κρατήσει στον Καρίνα. Καραγιωνιώτης στους για 3, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη με εξαιρετικό rebound που βγάζει τελικό νικητή του Καραγιωνιώτη, ο οποίος θα γυρίσει να χάσει την μπάλα. Ο ένας
διαιτητής έδωσε φάουλ, αλλά προηγήθηκαν βήματα τελική απόφαση. Συνεπώς αλλαγή κατοχής. Πάτια ρίσσα. Κορυφή δεν θα πάρει την μπάλα ο Πέτρος Θανασίου. Μάντζερης πάει να βγάλει μια σκαστή πάσα εκεί που δεν ήταν κάποιος παίχτης του. Καρανιώρης θα συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή. 4-20 για το τέλος, Γαλλής. Δεξιά πτερυγά. Του Γεωργίου. Για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει. Είναι μαρκαρισμένο το συμπουπήρια. Υπάρχει πάνω από τον Πρωτογυρόπουλο επιθετικό, δεύτερο επιθετικό των Pistols. Ένα έχει και ο Καραγκιαούρης προηγουμένως. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλημασίου. Βάσης. Υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ μακριά από την μπάλα. Φάουλ που έχει χρειαστεί στο Καραγκιαούρη. Δείχνει κάπως δυσαρεστημένος. Συνδυαστρής, έξτοχο! Κάτσε το σούτ από τον Γιαννακίδη στη γωνία. 27-30. Καλής. Συνδυαστρής από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος. Συνηθίζει σε κάποιες φάσεις. Βγάζει τον Pistols. Πάλι από τον Γερόπουλο αυτή τη φορά περάσει ο Παράσχος στη θέση του. Χαμηλώνει το σχήμα το Pistols. Ο Γερόπουλος έχει κάποιες αντιδράσεις. Θα περάσει τελικά και ο Τσολακίδης στη θέση του Παπαγεωργίου. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 3-33. 27-30 πάντα το σκορ. Όχι πάντα, λέει τώρα. Του Θανασίου. Στου διατρείς, ξεφορτώθηκε τον Παράσχο. Είναι άστοχος. Δεν υπάρχει. Προς πίσω, 11 δευτερόλεπτα. Καναγίδης. Μάσης, υπάρχουν. Υπάρχει στήριγμα. Φαουλ που είναι το τρίτο του Τσολακίδη και αυτό μπορεί να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. 3 και 15 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου θα περάσει ξανά στον πάγκο Τσολακίδης. Ούτε για ένα αγωνιστικό λεπτό δεν πέρασε στο αγωνιστικό χώρο. Ο Παπαγεωργίου θα περάσει τη θέση του. Υπάρχουν πολλές. Η μπάση είναι έστωπο στην πρώτη. 27-31. Έχω συμπληρώσει τα μονικά φάουλ οι Pistols. Θα το δείξω στη δεύτερη 27-32. Καλής. Ο Γιαννιώτης. Μέχρι μέσα υπάρχουν πολλοί παίκτες απέναντί του. Θα μετρούσε αν έμπαινε, θα αρκεστεί σε δύο βολές ο forward των Pistols. Που έχει χρειωθεί στον Μάση. Και στη δεύτερη. Γίνει από πίσω από τον Μάση και παίρνει την μπάλα. Θα διαθανασίσουν στους γιατρείς από πολύ μακριά. Έχουμε στο καλή απέναντί του, είναι άστοχος. 29-32 παραμένει. 2-40 για το τέλος, έχουν δύο φάουλ να δώσουν οι φαβορίτες. Κανένα οι Pistols. Ο Γεωργίου για τρεις. Ναι, στοχός!
32 όλα. Μια ακόμα σοπαλία. Έχει τα συγχαρητήρια από τον Καρατζαούρη. Καμιχίδης, έχουν το συμπαράσχο πέναντι του. Λίγο να χαθεί η μπάλα. Σε κάθε δύο χρόνια θα χαθεί η μπάλα, αλλά η κατοχή είναι με τις φαβορίτες. Κινεύοντας κρίνει, θα πάρει την μπάλα ο Χατζηθανασίου, θα την πάρει ο Πολυντόπουλος, ο οποίος θα πάει λίγο μέσα, θα στοχίσει σε ένα jump shoot. Γαλής ψάχνει μια μακρινή πάσα, έχω την εντύπωση. Τουλάχιστον εξέταζε τις επιλογές του, θα δώσει μια όχι τόσο μακρινή πάσα στον Πρωτογυρόπουλο, θα ξαναπάρει. Ξανά με τον Γυρόπουλος, ξανά Γαλής. Αυτή η πάσα τώρα θέλει να αποστάρει. Ο Καραγκιόρης έχει δύο παίκτες πάνω του, βρέθηκε ο Λεύθερος ο Παράσχος στη γωνία, έχει κλείσει άμυνα πάνω του, πάει μέχρι μέσα, έδωσε στον Καραγκιόρη ξανά, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι, πολύ καλό passing game. Αποδιοργανώθηκε η άμυνα των φαβοριτών. Λαντζιάρης, Πολυνόπουλος, Κατσέντσουλ δεν το σκέφτηκε ούτε δευτερόλεπτο ο Χατζηαθανασίου. Στόχησε όμως. 34-32. Γαλής, ενέχει 17 πριν το τέλος. Ξανά Γαλής, άλλαξε με τον Καραγιώτη, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ όμως. Ναι, ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι φαβορίτες. Εκλέψε τον αγωνιστικό χώρο, Γαλής. Παράσχος θα πάει από την άλλη μετά από το σύνθημα του Γαλλίου εντός εισαγωγικών. Βασικός point guard του σχήματος που έχει προκύψει άστοχο σε διάθεση από τον Γεωργίου δύο χρόνο. Υπάρχει εξαιρετικό rebound, Καραγιωνάτης. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για το πρώτο μισό. Παράσχος για 3 είναι άστοχος, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Καραγιωνάτη που έσχος και αυτός για 3. Έστοχος από την γωνία. Οι επιμένοντες νικούν. Οι επιμένοντες Lethal Pistols σε αυτή την προσμένη περίπτωση. 37-32. Αυτοί βρίσκονται στο συν 5 τώρα μετά το 27-32 στο 37-32. Υπάρχει time out που έχει καλέσει ο Κωστόπουλος για φαβορίτες. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 32,3 της δεύτερης περιόδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 32,3 που απομένουν για τη λήξη της δεύτερης περιόδου. Η κατοχή είναι για τις φαβορίτες. Αυτές που πήραν και το time out και εσείς όχλου θα αλλάξει με τον Γιαννακίδη που έκανε την επαναφορά. Υπάρχει φάουλ που έχει δοθεί στον Παράσχο για βολές. Δύο βολές. Γαλής για την βάση μια από τις τελευταίες επιθέσεις για το πρώτο μισό. Εγώ το σημαίνω αντί του τον Κίκου. Δεν σας πέρασε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Καραγιώρης στην κορυφή θα δώσει χέρι με χέρι στον Καραγιώτη. Και αυτός χέρι με χέρι στον Μαβελιωτή, ο οποίος πήρεξε το καλάθι 1-2, δεν είναι αυτούς. Καραγιώρης δίνει στον τρίτο καλή στο πέντε δευτερόλεπτο, θα γυρίσει πάρα πολύ δύσκολο fade away, θα στοχίσει και δύο παίκτες πάνω του, πέντε δευτερόλεπτο παραμένουν. Απομένουν μάλλον. Πήγαμε μόνο λίγο δεύτερος Eminem, δεν πειράζει. Κατοχή είναι ξανά για τις φαβορίτες μετά από ένα μικρό μπέρδεμα. Χτύπησε σε πόδια αντιπάλου. 5,4, για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι. 5 δευτερόλεπτα. Σε πια 2 μακρινό, εκτός ισορροπίας είναι άστοχο. Το μετρούσε αν έμπαινε. Υπάρχει rebound και τίποτα παραπάνω από εκεί και έπειτα. Δημάσεις τη στόχη στο που πήρε. Τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου 37-34. Έλατε για το καθιερωμένο δραματικό zoom στο σκορ. Όπως και να έχει, δεν
ντέρμπι καλά κρατεί στην Σονικαρίνα μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά οι δύο ομάδες. Έχουν βγει αντιμέτωπες και έχουν βρει τα καλά χαρακτηριστικά για αυτές. Οι φαβορίτες έχουν βρει το τρίποντο, κυρίως στην αρχή του παιχνιδιού. Το έχουν κυνηγήσει και άλλο έκτοτε, αλλά δεν έχουν βρει κάτι ανάλογο της αρχής του παιχνιδιού. Είχαν βρει πολύ καλό επιθετικό ρυθμό. Οι Lethal Pistols από την άλλη έχουν παίξει ομαδικά, παίζουν το παιχνίδι που παίζουν όλη τη χρονιά φέτος. Elite by Betson, κάπως έτσι έχει το 37-34 σκορ που αντιπροσωπεύει, θα έλεγα, στην εικόνα του παιχνιδιού. Τρέχουμε σε πολύ λίγη συνέχεια ως πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού που πήρετε μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για την ένταξη του δεύτερου ημιχρόνου μετά από 4 λεπτά. Πληροφοριακά περίπου 4-6 λεπτά είναι τα διαστήματα τα οποία δεν μεταδίδουμε, περίπου τόσο κρατάνε διαλύματα μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Ανάπαυλες, έχει διπλώσει άμυνα πάνω στο Πρωτογυρόπουλο και η μπάλα θα κλαπεί, πάει μέχρι μέσα, κάλυψε πάρα πολύ ένα αέριο χώρο, ταχύτατα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μάντιερης παραλίγο να ξαναχθεί μπάλα στο κέντρο του κηπέδου, κατά τη μια της συγκρατήσει. Άρη. Σκρίν, υπάρχει και φάουλ. Παράσχος γύρω από τον πάγκο και έχει παραμείνει για αυτή τη ώρα Καραγιωνιώτης. Κατσίπασε τον Πρωτογυρόπουλο, αμέσως διπλώνει άμυνα πάνω του, θα γυρίσει μόνο ταμπλό. Το θέλω να τρέξει την αριστερή πτέρυγα οι φοβορίτες. Μαντιέρης, Ζήσογλου, κοίταξε το καλάθι, το σκέφτηκε και δεν το πήρε. Ενεχίδη, σουτιά 3 πίσω από το σκριν, είναι άνθρωπος, πολύ δύσκολο. Υπάρχει τεχνική ποινή. Αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι. Έχει τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες. Από τον Γιαννακίδη. Με το φάουλ που δεν του δώθηκε προηγουμένως. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Εκτοχίσει στη βολή της τεχνικής ποινής. Καραγιαννιώτης. Χατζηθανασίου θα περάσει στη θέση του Ανακίδη. Επομένως για να ηρεμήσει λίγο. Για ψυχολογικούς λόγους, όχι τόσο σωματικούς. Παράσχος στα 6 δευτερόλεπτα. Έχει περάσει από το προσωπικό του αντίπαλο. Για 3 είναι άστοχο αυτό. Μινιρόπουλο, υπάρχει επιθετικό rebound. Θα γυρίσει στο Λακίδης, υπάρχουν βήματα μέσα στην ρακέτα. Θεραφείου. Βαρδιαρίς. Αυτή πάσα. Στοχλός. Οι δύο παίκτες απέναντί του, πίσω του μάλλον, νόλος πάσης στον Ιωσήθο Γκλου. Εντυπωσιακότα το μπλοκ από τον Τζολακίδη στον Κατσιθανασίου, ο οποίος είχε πάρει την εσωτερική. Κατοχή είναι εκ νέου για 7 δευτερόλεπτα για τους φαβορίτες. Για 3 είναι άστοχο από την αριστερή πτέρυγα, 45 μοίρες από τον Κατσιθανασίου. 38-36 παραμένει, παράσχος. Θα πάρει το σκρίν από τον Γερόπουλο, θα γυρίσει ωραία reverse, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ όμορφη προσπάθεια. 40-36, προς τους 4 πόντους. Μία σου και μία μου εδώ και αρκετή ώρα το παιχνίδι. Μετά από μία προσπίση, μία δεύτερη, μία προσπίση για σουτ. Μας κούρασε και μας λίγο. Κωστόπουλος μας μπέρδεψε. Μπάλα θα δοθεί στη γωνία. Και έκτοτε υπάρχει σφύριγμα, το πρώτο φάουλ για τους Lethal Pistols. Μαντιέρης. Deflection, δεν θα καταφέρει να κλέψει ο Καραγιωνιώτης. Ζήσογλου έχοντας τον παράδειγμα πέναντί του, θα τον περάσει. Πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάσα που δεν ήταν η καλύτερη να δει. Θα συγκρατήσει, θα στοχίσει όμως. Ο Θαλασσίου. Καθαρή κατοχή τώρα για τον Lethal Pistols. Καραγιωνιώτης θα πάρει το σκρίν από τον Τσολακίδη, ένα ακόμα. Παραμένει ο παίκτης πάνω του, δεν υπήρχε
αλλαγή στους γιατρείς από τον Παράσκο, ο οποίος είχε μείνει μόνος του από την αριστερή πτέρυγα. Πήγε να το πετύχει. Anyway, 43-36 διαφορά στους 7 πόντους. Αρκετά μεγάλη για το τύπο που έχει πάρει το παιχνίδι. Για το τέμπο με το οποίο σκοράρω την πόντη. Υπάρχει deflection από τον Καρδινέτη. Θα συγκρατήσει την μπάλα από την πάση που είχε να δώσει ο Κωστόπουλος. Δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Καρδινιώτης. Καρδινιώτης. Πάρει το screen σου για 3 πίσω από αυτό. Είναι άστοχος. Βάση του Σιδέρου, Στεφάνης. Χτυπάστε τώρα στη γωνία στα 18 δευτερόλεπτα. Σκέφτηκε, αλλά δεν το πήρε δύο φορές ο Χαρδίδης Αθανασίου. Ζήσογλου, στα 10 δευτερόλεπτα δίνει την επιλογή, δεν θα την πάρει από τον Τιτόπουλο. Καλό πάση γκέιμ, στα 5 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί. Με δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα βγάζει την πάσα στο πιατρή συνάστοφο. Από τον Μαντζέρι. Κλειστεί μέσα στη ρακέτα. Ο Κωστόπουλος. Ο Γερόπουλος θα γυρίσει ο φιλός των Lethal Pistols. Είναι άστοχος. Φέρνοντας την μπάλα από τον Παπαγεωργίου. Αγίες πάμε. Δεν θα ανασύγω. Μπάλα με ταχύτητα ο Γιανακίδης. Συνδιατρής βρίσκεται ελεύθερος από τη γωνία. Είναι έστοχος ο Χατζη Αθανασίου. 43-39 ανάσα για τις φαβορίτες. Το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο. Χρειάζονταν σκορ. Ο Γερόπουλος. Βάζουν και τον Δεσιμπέλ από τον πάγκο των φαβοριτών. Οι παίκτες, Παράσχος, τον Γερόπουλος. Για να δούμε αν θα ψάξει μια πάσα, θα την ψάξει, θα την βρει στο βαλί. Συνδιατρής είναι άστοχος, ο ψυχικός αντίπαλος δεν ήταν μπροστά όταν πήρε το σύγχρονο. Ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα, το κλέψιμο, Παράσχος. 2-1-2-1 και σύστομα πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ. Από τον Παράσχο, δεν είναι αδιαφυντικό. Σε αντίθεση με αυτό που ισχυρίστηκε ο Σύσογλου, θα αρχιστεί σε δύο βολές. Άβολη ησυχία για μία ακόμα φορά. Με μια περιπέτεια η μπάλα έπεσε μέσα στο καλάθι. 43-40 διαφορά στο τρίποντο. Και ακόμα μία βολή. Σύσογλου. Είναι άστοχος ο Λαχίδης στο rebound. Πήγε να κλέψει την μπάλα σαν νίντζα ο Μαντζέρι, δεν τα κατάφερε. Καλής. Καλής, ζητάει το σκρίνο από τον Παπαγεωργίου. Θα του δώσει πολύ ψηλά στα 10 δευτερόλεπτα. Θα του δώσει τώρα την μπάλα στην κορυφή, είναι ακόμα ο Παπαγεωργίου. Τσολακίδης. Δίπλωσε εξ αρχής η άμυνα πάνω του. Μετά απομονώθηκε με τον προσωπικό του δίπολο. Θα υποπέσει στην παράβαση των βημάτων για μία ακόμα φορά ο ψηλός. Το Pistols. Ακόμα λάθος. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Σύσογλου, έχει βρεθεί ελεύθερος, ο γιατρής είναι άστοχος. Airball, καλή στο rebound. Παράσχος. Δύο καθαρό έμους guards τώρα. Παράσχο και Γαλή, οι Lethal Pistols. Ξανά Γαλής. Ο Γεωργίου. Πέτει σημείο τον Τζολακίδη, παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Συγκρατήσει ο Πρωτογερόπουλος, συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο από τον Γεωργίου σε 3 την ώρα που τελειώνει ο χρόνος μέσα! 46-40. Καλό πασιμπή, βρέθηκε ο Ελέσσος παίκτης για μία ακόμα φορά και στόχισε και όλος αυτό βρέθηκε. Ενακίδης, θα πάει στην κορυφή ενώ έδωσε την πάσα, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες και άφησε την μπάλα στο καλάθι ο Μπάτζιαρης. 46-42.
διαφορά δεν λέει να αυξηθεί για καμία από τις δύο ομάδες. Κατά πολύ. Γαλής. Από Γεωργίου. Ξανά Γαλής. Φτάει την μπάλα παράσταση, δεν θα την πάρει στην πρώτη χρόνο. Στα 10 δευτερόλεπτα ανέβηκε ψηλά ο Θεολογικός για να δώσει την επιλογή στο Γαλή. Θα την εκμεταλλευτεί αυτός. Παράσκος στα 5 δευτερόλεπτα από τον Γερόπουλος. Ο Γεωργίου από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως είναι άσχημο αυτή τη φορά. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound από τον Τζαλακίδη, δεν θα το καταφέρει. Μάτζι αριστερό rebound θα καθαρίσει. Τζαλακίδης στην πια 3 από τον Παράσκο παραδείγμα είναι άσχημος. Τζαλακίδης. Ένα ακόμα rebound. Καλής. Άλλαξε με τον Τζαλακίδη. Ξαναπάρει την μπάλα. Και ο Τρεις το πίστευε πολύ, αλλά στόχισε ο Παπαγιωτικό από τη γωνία αυτή τη φορά, όχι από το προηγούμενο δύο, πριν το κορυφή. Τζαλακίδης, αυτή μέσα ανάμεσα σε δύο, σε Παπαγιωργίου και Τζαλακίδη διορθώνω. Πάρει το επιθετικό rebound, καλό passing game βγήκε μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Δικόπουλος, πάλι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Παπαγιωργίου. Καλής. Σε πιο χαμηλό τέμπο ζητάει κίνηση. Υπάρχει σφύριγμα. Δημήτρη! Δημήτρη! Βασίλη! Βασίλη! Έλα! Πάνω απ' όλα το push λέει από τον μπάγκο από τον Γερόπουλος. Διαφορά στους 6 πόντους, 48-42, πάει μέχρι μέσα, άφησε την μπάλα του Καλάτη, δεν κατάφερε να ψηφίσει τον Ακίδη. Θα πάρει το rebound. Καραγιονιώτης. Καλής. Ξανά Καραγιονιώτης, έτσι στα 12 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το screen από τον Τσολακίδη, jump shoot. Εδώ τους κάνει κάποιο βήμα μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Χατζηδοθανασίου, ο οποίος δώσει ενδυμάσει. Αλλά λίγο να χάσει την μπάλα, δεν υπάρχουν βήματα. Πάει μέχρι μέσα, καλά και φάουλ! Τι πιθανή κυφάκη ήταν αυτή. Μαρτυρίες για βήματα, ταχύτατος δρασκελισμός και καλά και φάουλ. Πολύ πληθωρική φάση, πολλά πράγματα έγιναν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 1.59 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Θανασίου είναι άσπρος στην βολή, ο Βαγκίδης θα χαρίσει ένα ακόμα rebound. Θα κατεβάσει αυτό για λίγο, θα δώσει το Γαλλί τώρα. 48-44, στους 4 πόντους διαφορά. Πάσα στον Καραγιονιώτη που πάρει ένα σκρίνο από τον Καραγιαούρη. Εντεκμέσου που δώσει την μπάλα, ωραία που και ρόλο έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Βρέθηκε ελεύθερο στον Βαγκίδης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με 2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Για την επίθεση μας έχει βγει λίγο η φωνή, αλλά δεν πειράζει, είμαστε μάχημοι. Παρακολουθούμε ωραίο παιχνίδι Καλάλη του. Πήγε μέχρι μέσα και Σίσοβλου, καλύψει πάρα πολύ ένα αέριο χώρο. Τέταρτο φάουλ του 99. Θα αρκιστεί σε δύο βολές. Τέταρτο φάουλ του Τσολακίδη, αυτός φίλοι μπορεί να είναι ο παράγοντας Χ. Τσολακίδης έχει φορτωθεί με 4 φάουλ. Θα περάσει τώρα στον πάγκο, ο Πρωτογερόπουλος στη θέση του.
μπορεί να αποτελέσει πολύ κρίσιμο παράγοντα για τους Pistols. Καθώς έχει υψηλό κέντρο βάρους, σωματικά μιλώντας. Και άμα έχει και 4 φάουλ που έχει, ενδεχομένως οι αντίπαλοι γκάρντ να τον παίζουν τα πόδια για να τον περνάνε αν ξαναπαίξει. Αν και δεν έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Μπορεί να αρχίσει να συμβαίνει τώρα. Εύστοχο στη δεύτερη. Ο Γιωσίσογλου 50-46. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. Καλής. Ανεβάσει κι αυτή την επίθεση. Η Ζάκη παίρνει την μπάλα, ο Καρατινιώτης. Παίρνει την μπάλα. Ο Γερόπουλος θα δώσει το screen. Γεωργίου σου για 3. Μέσα από την γωνία. 53-46. Γιωσίσογλου. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Θα δώσει ένα τόπλο, θα δώσει ένα ακόμα. Σου κερδίσει από την γωνία, από την κορυφή. Διορθώνω, χάσαμε τα λογικά μας. Το σουτ δεν χάθηκε όμως από τον Γιαννακίδη, ο οποίος ευστοχεί και αυτός για 3. Στέλνοντας ξανά τη διαφορά στους 4 πόντους, 53-49. Όσο περνάει η ώρα, τόσο πιο πεπισμένοι γινόμαστε ότι πρόκειται για ντέρμπι. Σουτ για 3 είναι άστοχος. Δεν μπορεί να μπει στο χώρο που έχουν στήσει οι δύο προφορτέντες παίκτες. Ο Βαγεωργίου, ωραία τρίπλα, ξεκουτώνεται τον Βαγεωργίου. Το ενδεχομένο κλέψιμο του Γιαννακίδης. Βάσεις στα 10 δευτερόλεπτα, ξανά φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Τιτόπουλος, jump shoot είναι άστοχο, Γαλλίς το rebound. 17 δευτερόλεπτα, όλα για τους Pistons. Πριν τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Γαλλίς. Καραγιαννιώτης. Στήσει το screen, θα το πάρει στα 5 δευτερόλεπτα από τον Γερόπουλο. Γαλλίς, από πολύ μακριά σου για 3. Άστοχος, δεν υπάρχει rebound, δεν υπάρχει. Η διοίκηση έχει τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο, 53-49. Πάρουμε μια ανάσα όσο μπορούμε. Το παιχνίδι έχει αλλάξει πολλές φορές ρυθμό. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της τέταρτης περίοδου. Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και βαθμολογικά. Και από πλευράς θεάματος, όπως προείπαμε, γίνεται μαζί μας. Επιστροφή. Μια λέξη πολύ μεγάλη σημασία τόσο για τον μπάσκετ όσο και για τη ζωή. Λακωνίζει στη φιλοσοφία τη Λεσσεφίνη. Η πρώτη κατοχή για την έναρξη τη τέταρτη περίοδου είναι για του φαβορίτε. Θα το πάει η Χαμηλά του Γιωσίσογλου, ο οποίο θα ξαναδώσει την δημάση. Θα ξαναπάρει, θα αφήσει στον Γιαννακίδη αυτή τη φορά, ο οποίο θα φτάρει για 3 είναι άστοχο. Ωραία πάσα στον Καραγκεούρη, ο οποίο θα πέσει κάπου, θα αρκετήσει σε 2 βολέ. Πολύ ωραία μπάλα. Και μπάλα καλή είναι. Όλες οι μπάλες που έχουμε στη ζώνη καρύμια είναι καλές. Την πάσα ήθελα να πω. Φαουλ που έχει χρεωθεί στον Δημάρχη. Του δείξε πολύ ωραία πάσα ο Καραγιωνιώτης. Λάστιμο στην πρώτη πολύ ο Καραγιαούρης. Πίστεψε έχουν κάνει 9 λάθη για 4. Τον φοβερτό. Πίσω τους έχουμε ένα στοιχείο Καραγκιόλης 3 περιβολή, τα βάζει λίγο με τον εαυτό. Έχουμε 38 rebound έναντι 22, εκ των οποίων 9 είναι επιθετικά έναντι 2 φοβορίτες. Φοβορίτες 4 πόντους. Μέχρι ελεύθερος Χατζη Αθανασίου πάει μέχρι μέσα, δεν έχει πατήσει την baseline. Μάθεις. Θα κερδίσει το φάρο από τον Γαλλί, επισκοπή του Πανός, και το συμπεριφέρει του σαν τέρμα. Με ένα κίνησα το DC είναι ακόμα φαουλ. Με ένα κίνηση και εσύ στο γλου. Θα αλλάξει με τον Διτόπουλο στη weak side. Θα χαθεί προς τη μήνυ μπάλα από το Δημάσιο σου για 3 για να κίνηση. Είναι εύστοχος από την κορυφή, ενώ τελείωνε ο χρόνος. Buzzer beater 53-52. Στον πόντο, θυμίζοντας το αρκετά κακό μου στο ανέκδοτο, όσοι ξέρουν ξέρουν. Γαλλίς, μέσα θα χάσει την μπάλα τελικά. Παραλίγο να υπάρχει κλέψιμο, συντεροδίθηκε την μπάλα. Σουτία 3, ο Γαλλίς είναι εύστοχος και αυτός από τη γωνία. 56-52, χορός τριπόντων έχει στηθεί στη Sony Carina για μία ακόμα φορά. Τώρα να δούμε ποιος ξέρει περισσότερα τραγούδια. Γιαννακίδης,
Θέλω να παίξει τρίπλα στο Παπαγεωργίου. Βρεθεί ελεύθερο, δεν πήρε το τρίποντο ο Δημάτη. Πάει μέχρι μέσα, running floater θα δικαιώσει τον Χατζη Αθανασίου, ο οποίο κέρδισε και τη βοήθεια που ήρθε πάνω του. 96-54. Καλή. Καρδιόρη δίνει και πάλι μάχη με το προσωπικό του αντίπαλο για να πάρει την μπάλα. Πάρει τώρα στα 10 δευτερόλεπτα από τον Γιώτη. Πάει να τον μποστάρει, πήγε να κάνει reverse, έχω την εντύπωση, αλλά θα χάσει προς τη μη την μπάλα. Κατοχή παραμένει για τα καναρίνια. Καναρίνια και κοράκια. Μαύρα είναι τα κοράκια, κίτρινα είναι τα καναρίνια. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Βάσης θα περάσει στον πάγκο. Στου διατρεις είναι άνθρωπος ο Καραγιώτης. Υπάρχει rebound από τον Καραγίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Θα να πάρει την μπάλα από τον Χατζη Αθανασίου. Υπάρχει το screen στα 16 δευτερόλεπτα. Υπάρχει φάουλ, επιθετικό φάουλ πάνω στο screen από τον Τικτόπουλο στον Παπαγεωργίου. Αλλαγή κατοχής συνεπώς. 7.55 για το τέλος. Καλλινιώτης. Γαλής. Βλακίδης κάθεται στον πάγκο, υπενθυμίζουμε φορτωμένος με 4 φάουλ. Υπάρχει διπλή τρίπλα. Λάθος στο λάθος. Αλλαγή κατοχής, αλλαγή κατοχής. Τα δύο λάθη αλληλοεξουδετερώθηκαν, θα έλεγε κάποιος. Αυτός κάποιος είμαι εγώ, εγώ το είπα. Γεια σας. Γιανακίδης πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ στον Χαραγιωτή. Στον Θανασίου. Σισογλου. Πάει ωραία σταυρωτή. Θα την δώσει την μπάσα εκεί που νόμιζε ότι είναι στη γωνία. Ο Μάτζιαρης. Ζητάει συγγνώμη. 96-54. 3 σερί λάθη από τις δύο ομάδες. Combine. Καραγιωτής θα πάρει το σκρίνο από τον Καραγιαούρη. Ο οποίος σκούχαρε εντός εισαγωγικών από το Γαλλί. Καλά τα σπέσεις τώρα μεταξύ των μεγάλων πίσω. Στο 2-3 είναι άσχος ο Προγερόπουλος. Πάει ο ίδιος για την επιθετικό rebound και το παίρνει. 10 δευτερόλεπτα. Ο Μιλιανιώτης πάει μέχρι μέσα. Έχει πέσει παίξεις κάτω. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Στον αέρα στάθηκε. Θα υπάρξει επιθετικό rebound από τον Καραγκιούρη. Ο οποίος στάθηκε και αυτό στον αέρα και κατάφερε να νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Τόπουλο. 58-54. Δεν το έχουμε τα νούμερα απόψε. Στο 2-3 είναι άστοχος ο Γιανακίδης. Αυτός το έχει με τα νούμερα απόψε. Τώρα δεν δικαιώθηκε. Ο Γαλλής βρέθηκε μέσα στη ρακέτα. Θα αποστάρει τον προσωπικό του αντίπαλο του Χατζη Αθανασίου. Σαν πάρει τώρα έχει βγει στον περίμετρο. Στο 2-3 είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για επιθετικό rebound. Υπάρχει τεχνική ποινή στο Καραγιαούρη για διαμαρτυρία, επειδή θεώρησε ότι το έγινε φάουλ. Ναι, αυτό πρέπει να συμβεί. Έχει δοθεί και τεχνική ποινή σε παίκτη των τιμωρητών. Και εσείς όλους θα την εκτελέσει. Πόσα έχει? Τρία. Τρίτο φάουλ του Καραγιαούρη. Άστοχος συμβολής τεχνικής ποινής. Λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. 6-27 για το τέλος. Πάρα πολύ χρόνο φυσικά για ένα βασικό παιχνίδι. Περάσει εκτός Σίσογλου, δημάσεις τη θέση του μετά από όχι πολλή ώρα. Τιντόπουλο στο 2-3. Του Γιανακίδη. Φάουλ. Έχει μετρήσει το καλάθι. Φάουλ του Γαλλί και μετράει το τρίποντο. 58-57. Τέτοιες συγκυρίες είναι αυτές που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Έχουν ήδη βρει 3 πόντους από αυτή την επίθεση στους φαβορίτες. Υπάρχουν βήματα. Όχι εκ νέου φάουλ από τον Γαλλί. Υπάρχουν βήματα από τον Χατζη Αθανασίου. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν γίνονται πολύ συχνά στο μπάσκετ μέχρι στιγμής.
κάποιες ποινές, τρίποντα και φάουλ, σερί λάθη, τρίποντα και φάουλ μάλιστα σε άλλη φάση. Ενώ μετράνε τρίποντα. Ο Γεωργίου Σουτ για 3 πήρε την ωραία πάσα από τον Κανονιώτη, είναι άστοχος και μαζέψει το ειδικό προς το ρητό άγγου. Τα 6 λεπτά πάει μέσα το Eurostep, αριστερό, κατάφερε να κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Μάτς Γιάννης φαβορίτης μπροστά, 58-59. 59, δεν το είπα αυτά καθαρά. Όπως δεν είναι καθαρό ποιος έχει το momentum αυτή τη στιγμή. Θα γυρίσει, θα κερδίσει και τη βοήθεια που έρθει πάνω του ο Καραγιαούρης. Ψύχνωμος με το ίδιο την υπέκτηκε. 60-59. Μάτς Γιάννης μέχρι μέσα, υπέροχη κίνηση, δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι, θα βάζει με τον εαυτό του. Πάει πολύ ρίσο κίνδυνη πάσα του Καραγιαούρης, θα συγκρατήσει ο Παπαγεωργίου με τον καιρό προς αστοχήσει, έχοντας πολύ καλή άμυνα από το Δημάση. Τόπλος. Δεν συμπληρώνει στην κορυφή, θα δώσει ένα screen τώρα που έδωσε εκείνη την μπάλα στον Γιαννακίδη. Έχει πλώσει άμυνα πάνω του Σουτ 3. Είναι άστοχο. Από τον Δικτόπουλο. Έχουμε περάσει στο τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Σε καμία περίπτωση δεν λέω του παιχνιδιού. Σουτ 3. Μέσα! Ο Παπαγεωργίου στέλνει τη διαφορά στους 4 πόντους. Και συνεπώς στο μαξιλαράκι για την ομάδα του. 63-59. Θέλω σκόρ οι φαβορίτες. Sherlock Holmes, είπε. Νομακίδης, Σουτιά 3, έχοντας ταλαιπωρήσει το συγκεκριμένο αντίπαλο, τον Καραγιωνιώτη είναι άστοχος. Γαλλής, έχει πρέπει να αναγγελθεί time out από τον Κωστόπουλο στον πάγκο. Σε πρώτη ευκαιρία για τους φαβορίτες. Καραγιωνιώτης, υπάρχει φάουλ πάνω στον Καραγιαούρη από το Δημάση. Οι ομιλικές μάχες που δίνει ο Καραγιαούρης με τους παίκτες που το μαρκάρουν έχουν τέτοιες. Καταλήξει μερικές φορές και ένα επιθετικό είχε σε κάποιο σπάσιο ο Καραγιαούρης. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει πίσω τελικά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια για τα τελευταία 4-18 σε ένα παιχνίδι που πραγματικά παραμένει συγκλονιστικό μετά από πολλή ώρα. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση για τα τελευταία 4-18. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός όσο μπορεί να πέσει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες έχουν ρίξει το ρυθμό μόνο και μόνο επειδή δεν έπαιζαν. Δεν νομίζω να είναι χαμηλά για πολύ ακόμα. Πρώτη κατοχή μετά το time out είναι για τους Pistols. 10 δευτερόλεπτα. Γαλλής. Καραγιαννιώτης θα κερδίσει το φάουλ. Από το Τικτόπουλο, από τη βοήθεια που ήρθε δηλαδή. Και αυτό το φάουλ σηματοδοτεί το τελευταίο που είχαν να δώσουν και οι φαβορίτες. 4-4 πλέον. Οποιοδήποτε φάουλ σημαίνει βολές από εδώ και πέρα. Γαλλής. Για 3, άστοχος. Έχω το δεξιό του δόντου Χατζηθανασίου. Εσύ ο Γλου. Θέλει να κατεβάσει την μπάλα, το κάνει. Πάει σε κόσμο του κόσμου μέχρι μέσα. Θα αρκεστεί σε δύο βολές. Υπάρχει φάουλ. Το τέταρτο του Καραγιαούρη και υπάρχει πρόβλημα. Καραγιαούρης και Τσολακίδης βρίσκονται με 4 φάουλ. Τεθειμένοι με 4 φάουλ, δύο ψηλοί των Pistols. Άστοχος η πρώτη βολή ο Κιχίσοβλου. Θέλω να μην σηκώσουν οι συμπαίκτες από τον πάγκο. Έστοχος 4, διαφορά στο τρίποντο, 63-60. Καρινιώτης. Θα χάσει την μπάλα τελικά από τον Δικτόπουλο. Ένας εναντίον ενός πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Πρωτογερόπουλο. Ο Μάτζιαρης. Πέμπτο φάουλ έχουμε αλλαγή. Πάμε τον Αλάχιστο. Thank you.
Άλεξ, το 23 πόσα έχει? Δεν το 23. Με το γερόπλο. Πόσα έχει? 5. Το Γερόπουλος είχε και αυτός 4 φάουλ και γίνεται ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται με το φάουλ που έκανε. Άστοχος και στις δύο βολές ο Μάτζιανης. Επηρεασμένος. Ενδεχομένως να οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους που εστόχισε και όχι σε σωματικούς. Ο Σελακίδης έχει περάσει μετά από πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο και με το που έχει περάσει θα κάνει επιθετικό φάουλ σε δύο φάσεις. Πρωτογερόπουλος και Τσουλακίδης περνάνε εκτός έχοντας απολυθεί. Για να δούμε αν θα αποτελέσει παράγοντα εκεί όπως είχαμε προαναγγείλει για τον Τσουλακίδη. Καρατζιώτης έχει και αυτός 4, παραμένει μέσα. Υπάρχει διφλέξη, ο Καρατζιώτης θα κλέψει, δεν έχει πατήσει τη γραμμή, θα κατεβάσει. Χριστιανά μέσα από 2, περιμένει να επιστρέψει την παίκτη του και να βρουν τα spacings του. Τους στα 15 δευτερόλεπτα Γαλλής. Δεν πήρε το τρίποντο, είχε το Χατζηθανασίου απέναντί του. Αυστηρό match-up. Δεν έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές ως προς αυτό. Παραλίγο να χαθεί μπάλα και τελικά θα χαθεί. Πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Πάρα Δημήτρη. Από τον Μαζιέρη. Τι έκανε ο Πάσκο. Με τον Αγκώνα προηγουμένως. Ο Τσουλακίδης πήρε το 5ο του φάουλ. Εύστοχος. Στη βολή Ραγινιώτης. Μία βολή τελικά. Καρατζιώρης. Δεν υπήρξε φυσικό φάουλ πριν δύο τόνο. Ωραία πάσα. Υπάρχουν βήματα πάνω τον Καρατζιώρη. Μάχη νεύρων το παιχνίδι με τέτοια πράγματα που γίνονται με λάθη, με βήματα, με παίκτες να έχουν αποβληθεί. Του δώσει ωραία πάσα ο Καραγκιόρης, αλλά έβγανε βήματα. Την είχε λάβει σε πολύ πλειονεκτική θέση ο Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Και εξής ο Λου κρατάει τις φαβορίτες ζωντανές, στέλνοντας αυτές ακόμα πιο κοντά. 64-62. Βαλής. Έχει στήσει ο Καραγκιόρης, τον έχει κλείσει ο προσωπικός του αντίπαλος. Αρκετά καλά. Καραγκιόρης. Σε 2-3, άστοχος του σύζυγου με το rebound. 2-2-3, όχι φάουλ φορά στο Γαλλής, υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει πόδι από τον Φαρδινιώτη. Υπάρχει time out. Το οποίο θα πάρθει τώρα από τις φαβορίτες. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το τέλος. Crunch time. Με το που επιστρέψουμε, η διαφορά στο καλάθι, την κόψη του ξηρασιού. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια με την μαζί μας. Στροφή στη Sonic Arena. Crunch time. Οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Ακούγα λίγο, έγινα λίγο Inspector Gadget. Υπάρχει σύστημα επιθετικό για τους Pistols. Αν μπορούσα να καταλάβω καλά, ο Καραγιαούρης θα δώσει screen στον Βογιοργίου. Από τους παίκτες τους φαβορίτες. Δεν άκουσα κάτι γιατί δεν ήλιωσα τόσο δυνατά. Θα κλαπεί η μπαλά, αυτό που είπαμε, φωνάζει ο Γαλλής. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Ο Καραγιαούρης έχει 4 φάουλ. Καραγιαούρης, πάρει την μπαλά ο Καραγιαούρης και συγκρατήσει. Πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει, θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ένα για 32 για το τέλος, 64-62 παραμένει. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω στο κέντρο. Τι τόπλος δεν θα χάσει. Θυμάσεις.
Υπάρχει ένα ακόμα time out που έχει προαναγγελθεί από τους παίκτες των Pistols. 7 δευτερόλεπτα της Σίσογλου. Έχει δύο παίκτες πάνω του, θα γυρίσει. Ωραία την μπάλα στα 3 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει αριστερό χουκ. Είναι άστοχος ο Μάτζιαρης. 1 και 10 και το τέλος. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Ποια κόψη του, το ξηράφι έχει ξηρίσει 10 παπάδες. Πενιλιώτης, Καραγιαούρης. Πάλι στο screen θα κερδίσει το foul από τον Δημάση. Ναι. Φάουλ που σημαίνει βολές, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό, 57,8. Ησυχία στο γήπεδο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Καραγιαούρης. 64-62 παραμένει πράγμα που σημαίνει ότι αν ευστοχίζει και στη δεύτερη, η διαφορά μπορεί να είναι στη μία κατοχή στο τρίποντο για τους φαβορίτες. Φωνές για box out, όχι φωνές βασικά, πιο πολύ ASMR. Όπως και να έχει box out δεν θα υπάρξει ζήτημα γι' αυτό, καθώς ο Καραγιαούρης ευστόχισε στη δεύτερη. Διαφορά στο τρίποντο 65-62 και στο γρουπάει ανάμεσα σε δύο. Υπάρχει φάουλ. Πάει ανάμεσα σε δύο. Θα μπει η δεύτερη time out, λέει ο Κωτογιώργος από τον πάγκο, ο οποίος έχει αποβληθεί με 5 φάουλ να συμβεί το Τσουλακίδη. Εύστοχος στην πρώτη βολή, διαφορά στο καλάθι. Ψύχρεμος αυτή τη φορά ο Τσουλακίδης. Στη δεύτερη 65-64, πράγμα που σημαίνει ότι το προαναγγελθέν time out των Καναρινιών θα πάθει τώρα. 65-64, 50,3 για το τέλος. Και τώρα αρμόζει δραματικό ζουμίν. Στρέφουμε σε λίγο. Το μείνετε μαζί μας, αποτελεί πλεονασμός, μπορεί να παρελειφθεί. Επιστροφή στη Σαν Καρίνα μετά το time out που πήραν τα Καναρίνια. Παρέσει να το λέω, θα το λέω. Έχουν η κατοχή. Οι φαβορίτες δεν μιλούσαν τόσο δυνατά, δεν μπόρεσα να ακούσω τι λέγανε. Κάτι σαν συνωμοσία είχε το vibe που κρατούσε στον πάγκο. Λίθαλ Πίστολ, είπαν κάποια πράγματα, αλλά σε κάποια φάση μπερδεύτηκα και δεν τα άκουσα όλα, οπότε δεν θα εκφέρω γνώμη. Δεν είμαι καλός συντάξης, δεν πειράζει. Καλής. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος, 12 για την επίθεση. Καραγιανιώτης έχει κλειστεί. Καλής. Στη γωνία σου για 3. Άστοχο. Από τον Παπαγεωργίου. 30 δευτερόλεπτα, 65-64. Μία από τις τελευταίες κατοχές. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Θα χαθεί η μπάλα! Θα συγκρατήσει ο Γαλλής και υπάρχει σφύριγμα. Και ο φάουλ που έχει χρειαστεί στον Κεσίσογλου δεν το πιστεύει. Σημαίνει βολές. Λάθος στο λάθος. Και φάουλ. Βολές για τον Γαλλή. Δεν έχει εκτελέσει πολλές απόψε ο Γκάρι των Pistols. Τι μπασκετικό παιχνίδι. Άστοχος στην πρώτη. Μπασκετικό εννοώ με τις τεχνικές. Άκρος μπασκετικό παιχνίδι. Αν πρόλαβα να δω καλά χειρονομία, υπάρχει προαναγγελθέν time out από τις φαβορίτες. Αν έφτιαξε στη δεύτερη, μάλλον. Έστοχος και στη δεύτερη. Πράγματι, καλά είχα δει. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι φαβορίτες. Έχουμε μπει σε αυτό το παυλοκύκλο των time out. 20,2 για το τέλος. 66-64 διαφορά. Εκ νέου στο καλάθι για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι φαβορίτες στα εναπομείνοντα 22 αγωνιστικά δευτερόλεπτα. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena. Φαβορίτες θα ψάξουν είτε δίποντο είτε τρίποντο. Ό,τι τους δώσει η άμυνα των Pistols θα κατεβάσει. Αν κατάλαβα καλά, θα λέω με μεγάλη επιφύλαξη, αλλά νομίζω θα κατεβάσω ο Χατζηδανσίου. Πράγματι, στα 10-11 θα πάρει κάποιο screen, θα ψάξουν τρίποντο αν βρεθεί ελεύθερο, αλλιώς pick and roll. Στα 10-11 δευτερόλεπτα, 14 μένουν, έχει το Γαλλία απέναντί του. Θα πάρει το screen, πολύ ψηλά ανέβηκε ο Δημάσης για να του δώσει το screen. Σε για 3! Έχουν στον Καραγιώνα απέναντί του, υπάρχει rebound από το Γαλλία και foul. Κατευθείαν foul είχε προαναγγελθεί και από το time out, foul που έχει χρεωθεί στον Δικτόπουλο.
Μαρκαρισμένο τρίποντο από τον Χατζη Αθανασίου. Είχε έρθει ο Καραγιώρης πάνω του από τη βοήθεια. Ρίσκαραν στην αλλαγή στο screen για να μην δεχτούν τρίποντο. Δεν δέχτηκαν. Αν ευτυχισέστηκε και σε μία ανοβαλίες, τα πράγματα γίνονται πολύ εννοϊκά για τους πίσω. Έστοχος στην πρώτη, 67-64. Αν ευτυχισέστηκε στη δεύτερη, ψάχνουν ένα θαύμα οι φαβορίτες. Time-out αν ευτυχισέστηκε στη δεύτερη. Έστοχος στη δεύτερη, 68-64. Υπάρχει time-out από τους φαβορίτες. Τελευταία 4,9 δευτερόλεπτα. Μείνετε μαζί μας. Στο φύση της Sonic Arena η πρώτη κατευθύνη με τον time-out είναι για τους φαβορίτες. Για 3, άστοχο. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Τέλος. Καραγιώρη αστόχησε στο τρίποντο που πήρε Μαντζιάρης. Θα λέει λίγο με κάποιους από τους παίκτες των Μίγουαλ Πίστολς. Όλα καλά. Τελικό σκορ 68-64. Οι δύο ομάδες θα έδωσαν όλα. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες θα λήξει υπέρ των Μίγουαλ Πίστολς. Νομίζω είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε, τόσο εμείς όσο και οι ομάδες, πιο συγκεκριμένα και πιο σημαντικά. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει συνεπώς η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν με το οπτικό ακουστικό υλικό από την Διοργάνωση Τριαρχή, από τους παίκτες, από τους ρεύς, από την γραμματεία. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.